Κάνε μια φορά αυτό που δεν τα περιμένω. Δείξε μου ξανά ακόμα ό,τι σε μαθαίνω. Στο καμαρίνι του Νίκου Κουρκούλη, εδώ στο Έναστρον, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποδέχτηκε σε αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο χώρο. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Χαίρομαι που σου άρεσε, γιατί είναι ένας χώρος στον οποίο περνάμε τον μεγαλύτερο χρόνο της καλλιτεχνικής μας ζωής τουλάχιστον. Έχεις ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, πραγματάκι που έχεις πάντα μαζί σου και το θεωρείς έτσι κοίταξε, για καλή τύχη. Τα παιδιά μου, τη φωτογραφία των παιδιών μου και κάποιες εικόνες που με συντροφεύουν και κάποια αναμνηστικά ή γούρια που βάλα πάντα μαζί μου. Πιστεύω στην ενέργεια, ας πούμε, και οι εικόνες, ας πούμε, μέσω του Θεούλη για μένα είναι μια ενέργεια που μου δίνει δύναμη, ας πούμε, και τα χρησιμοποιώ. Ειλικρινά, δεν με νοιάζει ό,τι κι αν γίνει και ζητάω για πρώτη φορά μια εξήγηση. Στο πικ της καριέρας σου, ναι. Πριν από κάποια χρόνια, παίρνεις την απόφαση και λέτε μαζί με την Κέλλη, φεύγουμε Αυστραλία. Πώς ναι. Παίρνεις μια τέτοια απόφαση? Ήταν μια απόφαση η οποία μπορεί να φαίνεται έτσι στα αυτιά και στα μάτια του κόσμου, έτσι βιαστική, παράξενη, αλλά την περίοδο εκείνη η γυναίκα μου ήταν έγκυος, ας πούμε, κάτι που σήμαινε ότι και αυτή θα πήχε για ένα χρόνο τουλάχιστον από τις πίσες. Υπήρχε και ένα δεύτερο παιδί στο οποίο έπρεπε να βοηθήσω και εγώ να συνδράμω. Ήθελα και εγώ εκείνη την περίοδο να απέχω πραγματικά για να αφοσιωθώ στην οικογένεια. Κάποια στιγμή μέσα στο 2018 περάσατε λίγο έτσι μια κρίση. Ναι, τα περνάνε τα ζευγάρια αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, όταν είμαστε χρόνια, εμείς από την Κέλλη γνωριζόμαστε το 2004. Επομένως, είναι ευνόητο να υπάρχουν κάποιες τρίβες και προστρίβες. Πώς το ξεπερνάς, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Η αγάπη. Η αγάπη ξεκερνάει τα πάντα. Υπάρχουν και δύο παιδιά μαζί μας, υπάρχει μια οικογένεια συγκεκριμένη. Είμαστε παιδιά από λαϊκές βάσεις, από λαϊκές οικογένειες. Έχουμε μάθει έτσι και προσπαθούμε παρόλα τα άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας. Σαν πατέρας, πώς είσαι? Είσαι αυτός που κάνει τα χατήρια? Σαν πατέρας, κοίταξε, είμαι ένας, θα έλεγα, μεταξύ αυστηρού και γελίου, ας πούμε, κάποιες φορές που γίναμε, ας πούμε, με τα παιδιά. Θεωρώ όμως ότι είμαι ένας γλυκός πατέρας και έχω ένα ρόλο στο οποίο τουλάχιστον έχω καταφέρει τα παιδιά να με αναζητούν και να με θέλουν κοντά τους. Έχει πάρει κάποιο τα δύο παιδιά το ταλέντο σας, φωνή, και τα δύο, έτσι? Και τα δύο είναι ταλαντούχα παιδιά. Αλλά τραγουδάνε. Βέβαια τραγουδάνε. Τραγουδάνε, χορεύουν. Το σπίτι γενικώς είναι ένα καλλιτεχνικό σπίτι. Δεν προσέχεις εσύ, όλα είναι γιορτή. Από μάτι κακό πρέπει να φυλαχτεί η αγάπη αυτή. Η αγάπη αυτή. Ξέρουμε ότι πέρασες μια πολύ δύσκολη και μεγάλη περιπέτεια υγείας. Ναι, είναι γνωστό αυτό το. Είναι γνωστό, αλλά στην πραγματικότητα ο κόσμος το μάθε πολύ μετά, δηλαδή δεν το έχεις κάνει γνωστό. Ναι, το μάθε μετά, γιατί ήταν μια μεταφυσική κατάσταση που είχα ζήσει στο Άγιον Όρος και ήταν κάτι, ένα θέλημα των πατέρων εκεί πέρα, τον οποίο συνομιλούσα, που στην αρχή δεν ήταν τόσο θετική να μπορούν να μάθει ο κόσμος τα έξω. Είχα ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο με βοήθησε το μέρος, η Παναγία, το ανώτερο, ας πούμε, να το ξεπεράσω. Γράφω ένα βιβλίο σχετικά με αυτό. Έχω ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Γιατί δεν σε έχουμε δει στην τηλεόραση? Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι. Κοίταξε, προτάσεις μου έχουν γίνει για να είμαι στέλεχος κριτικής επιτροπής, παρουσιαστής κτλ. Παρουσιαστής. Σου έχει γίνει πρόταση για θέατρο, για musical, τέτοια πράγματα? Βεβαίως μου έχει γίνει. Με τον χώρο της υποκριτικής ασχολούμαι εδώ τα τελευταία 20 χρόνια. Και γράφω σενάριο και έχω γράψει και διαθεατρικά έργα. Δεν είναι κάτι που ασχολούμαι, γράφω γενικώς. Όσα μου έχει τάξει, όλα τα έχω φυλαγμένα. Κι ό,τι μου έχει γράψει, στην καρδιά μου το κρύψα. Ασχολείσαι όμως με τα βιολογικά και με τα πανεμφερή? Ασχολούμαι με τα βιολογικά και ετοιμάζω και μία σειρά τώρα προϊόντων στην οποία να βγει μέσα κοντά στα μέσα Απρίλη με αρχές Μάη. Ασχολούμαι με κάποιες πάστες, τις λέμε εμείς, δηλαδή αληθές όπως τις λέμε στο τύπο αυτό. Και με ένα άλλο προϊόν με τη φρυγανιά κάνω είναι μία σύμπλεμα πραγμάτων. Κάνε μια φορά αυτό που δεν τα περιμένω. Μια φορά το νέο σου τραγούδι και βίντεο κλιπ. Το «Μια φορά» είναι ένα τραγούδι του Γιάννη του Φρασέρη και του Γρηγόρη του Παξιβανέλη. Έχουμε περίπου στον 1,5 μήνα που έχει κυκλοφορήσει. Είναι μια υπέροχη μπαλάντα.
Και την επέλεξα γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Τώρα πάω για ζέσταμα, δεν θα έρθει. Πάμε για ζέσταμα, θα έρθω. Σόμπα, μπιστολάκι και 5 λεπτά. Εντάξει, και θα σε δούμε σε πολύ λίγο στη σκηνή. Κάνε μια φορά τη διαφορά, για όσα λένε. Κάνε μια φορά. Ωραίο τραγούδι. Παιδιά, πολύ ωραία συνέντευξη. Ο Νίκος Κουρκουλής έχει τεράστιες επιτυχίες. Γενικότερα, επειδή ήμασταν εκεί και στην έναρξη, βγαίνει με πολύ. Με το πόσα δειλινά, πόσα ξενύχια που ήταν. Τόσα ξενύχια! Έτοιμο το έχουμε όμως, εδώ! Έχω κάνει εγώ ερωταστικά με Νίκο Κουρκούλη. Αυτό το είπα και εγώ. Του λέω, σε έχω δει σε τόσες τηλεοπτικές εκπομπές. Πώς γίνεται να μη σου έχει προταθεί η τηλεόραση? Και είπε ότι του έχει προταθεί. Παιδιά, εγώ θα τον έβλεπα παρουσιαστή. Έχει προταθεί γνωστό. Δεν μπορώ να το πω, γιατί το έχει κάνει άλλος αυτό το τηλεπαιχνίδι. Είχε προταθεί και στον Νίκο Κουρκούλη. Ο τροχός της τύχης. Όχι. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος? Celebrity Night. Όχι. Δεν θα σας πω, παιδιά. Και να με γυρίσετε ανάποδα, δεν θα το πω. Ας το γυρίσουμε ανάποδα, θα πέσει. Γεια σου, Άννα. Γεια σου, Ανούλα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλημέρα. Συγγνώμη. Όταν να πω ότι τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Κουρκούλη. Τελειώσαμε το σχόλιο. Α, εντάξει, συγγνώμη. Νομίζω ότι περνούσαμε στην Άννα. Κουρκούλα, τι καλή. Πολύ ωραία συνέντευξη, Ελενίτσα. Μπράβο. Α, μεταξύ μα. Πες και εσύ για τον καραφώτη που θα ακολουθήσει πολύ ωραία και αυτή τη στιγμή. Έχετε φανταστική συνέντευξη από την Ανούλα μα, βέβαια. Θέλω να σα πω ότι ο Νίκο Κουρκούλη όταν κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, γιατί κατέβηκε λίγο μετά τον Αντώνη Ρέμο, λέγανε τότε οι δισκογραφικές εταιρείες που τον συστήνανε, ότι είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος θα σπάσει ταμεία όπως ο Αντώνης Ρέμος. Και όντως με το που κατέβηκε κάτω έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία με το «Πες με τη φλόγα». Νομίζω το έχουμε χορέψει εκατομμύρια φορές. Άπειρες φορές. Και αυτό που τον έκανε ξεχωρίζει από τους άλλους τραγουδιστές, ότι ήταν πολύ γήινος. Δηλαδή δεν τον ήταν λίγο σαν αντιστάρ. Δεν συμμετείχε πολύ σε παπαρατσίστικα, σε τέτοια θέματα. Ήταν πολύ κλειστός χαρακτήρας. Αφού θυμάμαι τότε που τα πρωτοέβγησε με την Κέλλη Κερικίδη, που το ξέραμε κάποιοι τέλος πάντων ότι είχε σχέση, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να παραδεχτούν τη σχέση τους. Και ήταν λίγο περίεργο, γιατί ας πούμε μπορεί να ερχόντουσαν μαζί σε ένα κάλεσμα και κάναμε τη συνέντευξη. Τώρα είσαι μόνος σου, ναι. Είμαι μόνος μου. Και ήταν δίπλα. Α, ναι. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το σεβαστείς από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης θέλει να το κρύψει για τους δικούς του λόγους. Ξέρεις, ήταν και μια άλλη εποχή εκείνη την εποχή που ο τραγουδιστής έπρεπε να είναι και ελεύθερος, γιατί είχε πιο πολύ σουξέ. Δεν νομίζω. Όχι. Εγώ, χωρίς να το έχουμε συζητήσει, νιώθω ότι επειδή η Κέλλη τότε ήταν στα πρώτα της βήματα, ήταν τότε που είχε γίνει γνωστή. Νομίζω δεν ήθελαν να μπλέξουν λίγο την έναρξη της καριέρας με τα προσωπικά της. Ρε Ελένη, γιατί δεν ρώτησε? Αμ' άρεσε η Ελένη, τζάμπα συνέντευξη κάνεις. Παιδιά, μας είπε άλλα πράγματα όμως. Για τα βιολογικά προϊόντα. Πού είπε για τα βιολογικά συγγνώμη, προϊόντα? Συγγνώμη, ξέρεις τι μου είπε συγκεκριμένα? Ότι έχει πάρα πολύ στενή σχέση με τους θαυμαστές του. Και μάλιστα με αφορμή το σοβαρό πρόβλημα υγείας που πέρασε, πηγαίνουν εκεί πέρα στο καμαρίνι του και θέλουν να συνομιλήσουν μαζί του. Και γι' αυτό το λόγο βγάζει και το βιβλίο. Ένα άλλο πράγμα. Καλά που το θέτει το θέμα της υγείας του. Εγώ το έχω ζήσει αυτό, δεν το έχω ζήσει απευθείας, γιατί είχαμε κοινούς γνωστούς που μάθαιναν νέα για την υγεία του, τα οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρά και δούλευε εκείνη την περίοδο σε νυχτερινό κέντρο και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, γιατί είχα πάει και τον είχα δει και δύο φορές, πώς με τι δύναμη ψυχής μπορεί κάποιος άνθρωπος που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα να βγαίνει το βράδυ, να τραγουδάει, να μην μεταφέρει τίποτα από όλο αυτό που περνάει στον κόσμο κάτω, γιατί δεν είναι ένας απλός τραγουδιστής ο οποίος έλεγε μπαλάντες και ήταν λίγο πιο συγκεκριμένων τόνων. Είναι διασκεδαστής, δηλαδή το βιώνει όλο αυτό το πράγμα και πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό για τον ίδιο και νομίζω ότι εντάξει, ένα μέρος του το ότι το ξεπέρασε είναι και η θετικότητά του σαν άνθρωπος. Δηλαδή, νομίζω και ο ίδιος από μόνος του βοήθησε τον εαυτό του για να το ξεπεράσει. Και η πίστη φυσικά, γιατί και μόνος του λέει ότι η Παναγία τον βοήθησε να το ξεπεράσει και για το Άγιο Όρος είχε πει πάρα πολλές φορές και για τον πατέρα που είχε εκεί. Εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ τον Νίκο Κουρκούλη. Έχουμε περάσει πολύ ωραία. Και το βιβλίο σίγουρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα. Και για τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεπεράσουν κάποιο πρόβλημα, όχι μόνο προβλήματα υγείας, αλλά γενικότερα αυτή η θετική σκέψη και. Αν και τον ζηλεύω λίγο. Ζωής. Γιατί? Πάρα πολύ μαλλί. Τα μαλλιά του, παιδιά! Η αλήθεια είναι πολύ μαλλί. Πάρα πολύ. Ανανεωμένος, αδυνατισμένος και με το μαλλί το κοντό είναι. Αγέραστος. Όχι, δεν θα το έλεγα. Αυτό θες να πεις. Σταμάτα, μην το βάζεις στα μαμούς. Λοιπόν, και περνάμε στην Άννα.